Δόξα στον Θεό του Κυρίου μας, ευχαριστούμε να στάθουμε μπροστά στον Κύριο και να απολαύσουμε όλα αυτά που έχει ετοιμάσει για μας, πλούσια, να χαρούμε και να απολαύσουμε. Να μαθηδεύσουμε από το Λόγο Του και να πάρουμε τις αλήθειες. Το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε. Κεφάλαιο. Θα πάρουμε από το 8 κεφάλαιο, το 5. Mm-hmm. Α, ναι. 8. Από την αρχή το 8. Διαβάσουμε και το πρώτο του λεπρού. Τις θεραπείες που έκανε ο Θεός, ο Χριστός, στο λαό Του. Και όταν κατέβηκε από το βουνό, τον ακολούθησαν πολλά πλήθη. Και ξάφνουν ένας λεπρός, καθώς ήρθε, τον προσκύνουσε, λέγοντας, «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Και ο Ιησούς, απλώνοντας το χέρι, τον άγγιξε, λέγοντας, «Θέλω να καθαριστείς». Και αμέσως η λέπρα του καθαρίστηκε. Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Πρόσεχε να μην το πει σε κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που ο Μωυσής προσέταξε για μαρτυρία σε αυτούς». Και όταν ο Ιησούς μπήκε μέσα στην Καπερναούμ, το πλησίασε ένας εκατόδορχος, παρακαλώντας τον και λέγοντας, «Κύριε, ο δούλος μου κοίταται παραλυτικό στο σπίτι, υποφέροντας σφιχτά». Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Εγώ, καθώς θα έρθω, θα τον θεραπεύσω». Και απαντώντας ο εκατόδαρχος, είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μονάχα πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί, επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, έχοντας υπό την εξουσία μου στρατιώτες και λέω σε τούτον, πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Ακούγοντας δε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Και σας λέω ότι θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ οι γη της Βασιλείας θα ρηχτούν έξω στο σκοτάδι το εξώτερο. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Και ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο, «Πήγαινε και όπως πίστεψες, ας γίνει σε σένα». Και ο δούλος του γιατρέθηκε την ίδια ώρα. Και θα διαβάσουμε κι άλλο ένα, παρακάτω στο 15 κεφάλαιο, στο 21. Στο 15 κεφάλαιο, στο 21. Και ο Ιησούς, βγαίνοντας έξω από εκεί, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας. Και ξάφνου, μια γυναίκα Χαναναία, που βγήκε από εκείνα τα όρια του τόπου, γράφησε προς αυτόν, λέγοντας, «Ελέησέ με, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, η θυγατέρα μου δαιμονίζεται σκληρά». Και εκείνος δεν της αποκρίθηκε ούτε έναν λόγο. Και οι μαθητές, ερχόμενοι κοντά του, το παρακαλούσαν, λέγοντας, «Απόλυσέ έτοιμε, επειδή κράζει πίσω μας». Και εκείνος σταματώντας είπε, «Δεν στάθηκα παρά μονάχα στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Εκείνη δε καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε λέγοντας, «Κύριε, βοήθαμε». Και αποκρινόμενος είπε, «Δεν είναι καλό να πάρει κάποιος το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα σκυλάκια». Και εκείνη είπε, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Ω γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Και η θυγατέρα της γιατρέθηκε από εκείνη την ώρα. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας, αφού κατέβηκε το βουνό που μίλησε, που λέει για τις, τα πρώτα μαθήματα που γράφει μέσα είναι στο όρος που μίλησε,
μίλαγε λόγια ωραία. Και βλέπουμε ότι τον πλησίασε ένας λεπρός μόλις μπήκε στην διακονία. Ένας λεπρός πίστεψε στα λόγια του, πίστεψε ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού και λέει, Κύριε, θέλω να με θεραπεύσεις. Αν θέλεις, αν θέλεις, θέλω να με θεραπεύσεις, αν θέλεις όπως το ρωτάει, αν θέλεις. Και απαντώντας ο Ιησούς καθαρά, θέλω. Ο Θεός θέλει, ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας θεραπεύσει. Θέλουμε να γίνει καλά. Και η λέτρα την έχουμε πάρει σαν παράδειγμα ότι είναι μια αμαρτία. Δηλαδή ένας άνθρωπος νιώθει ότι είναι αμαρτωλός, θέλει ο Θεός να το θεραπεύσει, θέλει ο Θεός να το ελευθερώσει. Θέλει ο Θεός. Και βέβαια θέλει. Και μην αναρωτιόμαστε αν ο Θεός, επειδή έχω κάνει, τι έχω κάνει, γιατί έχω πράξει, τι έχω πράξει, θέλει. Είναι μεγάλο αυτό που έχω κάνει, είναι κακό, είναι αμάρτια, δεν συγχωρείται. Θέλει. Όταν ο Θεός μιλήσε στον Κάιν, αυτό που έκανε, ο Κάιν δεν πήγε να το πει, Κύριε, έκανα λάθος. Θέλεις να με συγχωρέσεις, να το συγχωρήσεις το Θεός αμέσως. Αλλά είπε ότι η αμαρτία του είναι μεγάλη, δεν θα το συγχωρήσει ο Θεός, πήρε απόφαση μόνος του και έφυγε. Απομακρύνθηκε. Ο Θεός όμως θέλει. Θέλει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Θέλει τον άνθρωπο κοντά του. Και αμέσως θεραπεύτηκε. Και έγινε καλά. Και έφυγε αναπαυμένος μες στην καρδιά του. Και τον βλέπω μετά, παίρνει μέσα στην Καπερναού ένα άλλο γεγονός, ένας εκατόνταρχος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Ρωμαίος, είναι καταφυτής, είναι μέσα στο Ισραήλ, εργάζεται εκεί πέρα όσο έχει βάλει το κράτος εκεί. Και όμως τον πλησιάζει ένας εκατόνταρχος. Ο οποίος όμως ο εκατόνταρχος, στον άλλο Ευαγγελιστή, στον Λουκά, αναφέρει ότι έστειλε άλλους ανθρώπους και του μιλήσανε και είπαν ότι είναι καλός άνθρωπος. Έλεγε μου συνεσκάνει, βοηθάει, στη συναγωγή μας έφτιαξε να πάει να τον βοηθήσεις, να πας. Είναι καλός άνθρωπος. Έχει κάνει καλά πράγματα για το λαό μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά φαίνεται η καρδιά του. Εδώ μας φανερώνει η μεσητεία, η προσευχή μας, η μεσητεία μας για τους ανθρώπους, αλλά και οι καρδιές φανερώνονται από το θέμα. Ότι είχε μια καρδιά η οποία καταλάβαινε ότι η αλήθεια δεν ήταν στα είδωλα που είχε γνωρίσει μικρός, πατήρα του, ότι υπάρχει ένας Θεός, πρέπει να υπάρχει ένας Θεός αληθινός. Θα έχει ακούσει, αν έφτιαξε και τη συναγωγή, σίγουρα θα άκουγε αυτά που λέγανε, που διαβάζανε μέσα τις γραφές. Και μέσα τις γραφές διαβάζουν την ιστορία, βλέπουμε, όχι μόνο τα προφητικά λόγια των προφητών, αλλά και γενικώς και την ιστορία του Ισραήλ. Πώς ο Θεός ενεργούσε μέσα σε αυτό το λαό. Άρα υπάρχει ένας Θεός αληθινός, πρέπει να τον γνωρίσω. Κάτι κάνω. Έκανε. Έκανε καλά πράγματα. Μέσα του υπήρχε μία πίστη. Και καθώς άκουσε για τον Ιησού Χριστό, αμέσως πήγε και του λέει, θέλω να θεραπεύσεις το δούλο. Δεν πήγε για τον εαυτό του. Δεν είπε, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω εγώ προσωπικά, δεν θέλω, Κύριε, να μου κάνεις να έχω εξουσία πάνω εδώ πέρα. Όχι. Θέλω να θεραπεύσεις το δούλο μου. Είπε μεσητική προσευχή αυτή. Και έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι δούλος του. Και επειδή είναι άρρωστος βαριά, πού θα τρέξει, πού θα διαφερθεί. Ποιος θα ενδιαφέρεται για έναν δούλο, ποιος θα ενδιαφέρεται για έναν, λέμε σήμερα παρακατιανό, κανείς δεν ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Όταν πάνε άνθρωποι πολλές φορές που πηγαίνουν, άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα μέσα στη ζωή τους, μένουν στους δρόμους, πάνε στα νοσοκομεία, δεν τους κοιτάνε, δεν ενδιαφέρονται. Έχει γίνει
ευαισθησία πάει η καρδιά του ανθρώπου. Και όμως αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για ένα δούλο. Που όλοι είχαν δούλοι. Εξουσία είχαν. Όχι ένα δούλο. 5, 10, 20 μπορεί να έχει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είχε. Όμως για ένα δούλο του ενδιαφέρεται. Με ενδιαφέρον ότι πιστεύοντας ότι σε αυτόν τον άνθρωπο που πάει έχει εξουσία. Και όντως. Και είδε του λέει, έλα. Και αμέσως ο Χριστός λέει, θα έρθω, θα θεραπεύσω. Εγώ θα έρθω. Θα έρθω. Δεν είπε, είσαι 100 το αρκός και τα φοιτής, δεν έρχομαι για τον δούλο, τώρα θα πηγαίνω, για εκείνο θα πηγαίνω. Όχι. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για κάθε ψυχή ανθρώπου στον κόσμο αυτό. Ό,τι και να είναι. Για όλους μας ενδιαφέρεται. Στο Σταυρό ανέβηκε για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανέναν άνθρωπο, να τον θεωρήσουμε μικρότερο, κατώτερο, οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύτιμη μία ψυχή για τον Θεό που υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ενδιαφέρον και συμπόνια. Υπάρχει συμπόνια, υπάρχει πράγμα. Δεν μπορείς να πάρεις, να ζητήσεις από κάποιον να θέλει να πέψει το δούλο του, αν δεν έχει και σπράγμα, αν δεν την πονάει, αν δεν τον εκτιμάει. Μα τι είναι, τίποτα. Έτσι να πει, φέρνω άλλους δούλους, θα παίρνει άλλους δύο. Έναν έχασε, δύο θα ζητήσω, θα πάρω αμέσως. Είχε την εξουσία να το κάνει. Και όμως όχι. Βλέπουμε την καρδιά λοιπόν του ανθρώπου αυτού, που με σπλάχνα να ζητήσει τη βοήθεια από τον Θεό για να θεραπεύσει τον δούλο του. Και πρέπει αυτά τα σπλάχνα να αποκτήσουμε. Αυτό μας φανερώνει λόγω στον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, και λέει θα έρθω. Δεν είμαι άξιος. Μα είσαι εκατόδαρχος, έχεις εξουσία. Δεν είναι απλός στρατιώτης. Είναι εκατόδαρχος, είναι αξιωματικός μεγάλος. Έχει εξουσία. Και λέει, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος. Μα εσύ που είσαι φτιάξει τη συναγωγή των Ιουδαίων, εσύ που βοηθάς τους ανθρώπους, έχεις κάνει καλά πράγματα, θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο. Ναι. Ναι, τον θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο. Δεν είμαι άξιος, συνάδελφε, να πας στο σπίτι μου. Δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός, δεν είμαι καλός, δεν είμαι σωστός. Έχω έρθει εδώ πέρα, έχω γίνει καταθλητής. Τι μπορεί να έχει σκεφτεί την καρδιά του μέσα, τι μπορεί να λέει. Μα εγώ έχω σπουδάσει, είμαι επιστήμονας, έχω διαβάσει, έχω γυρίσει σχολές, δηλαδή είμαι ανάξιος. Ανάξιος. Λίγο ο λόγος του Θεού μέσα. Αν όλα τα πράγματα στη ζωή σας, τι να πείτε, ότι αχρήοι δούλοι είμαστε. Μας διδάσκει ο λόγος του Θεού. Και εδώ βλέπουμε τις ενέργειες που κάνει αυτός ο άνθρωπος να ζητήσει και να παρακαλέσει. Παρακάλεσε. Λέει, έχω εξουσία, είμαι αξιωματικός, έχω εξουσία. Έλα να θεραπεύσεις το παιδί τον δούλο μου. Όχι. Τον παρακαλούσε. Τον παρακαλούσε. Δηλαδή μπορούσε να αρνηθεί ο Χριστός να πάει. Θα πούμε ανθρωπίνως, μπορεί να πει όχι. Όπως βλέπω λίγο παρακάτω στην Χαλανέα, με τον άλλο τρόπο πως ενεργεί. Θα μπορούσα να πει όχι. Κι όμως, όχι. Λέει, ξέρω και καταλαβαίνω. Και το διαβάζουμε αυτό εδώ πέρα στα πρώτα Ευαγγέλια, που σημαίνει ότι χρονολογικά δεν πρέπει να έχει κάνει και πάρα πολλά ο Κύριος μας. Αλλά πίστεψε ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Αυτά που λένε οι γραφές που διαβάζει μέσα από τους προφήτες που διαβάζουν, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σταλμένοι από τον Θεό. Και αυτού η καρδιά είχε ανοίξει, είχε δεχτεί ότι αυτός για να μιλάει έτσι και να κάνει πράγματα του Θεού, είναι άνθρωπος του Θεού. Αν είναι ο γιος του Θεού, μπορεί να μην το ήξερε, αλλά ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Βλέπουμε ότι και οι προφήτες κάνουν πολλά θαύματα. Ο Ελισσέ έκανε πάρα πολλά θαύματα. Όλοι οι προφήτες κάνανε. Κι όμως κατάλαβε ότι όχι μόνο κάνανε, ότι και ο λόγος του έχει εξουσία. Και του λέει, δεν είμαι άξιος να έρθεις κοντά μου στο σπίτι. Δεν είναι καλό. Το σπίτι μου δεν είναι καλό να έρθεις. Δεν αξίζω.
Δεν αξίζει να έρθεις στο σπίτι μου. Αλλά ξέρω, αυτό είναι πίστη, ξέρω ότι αν πεις ένα λόγο θα γίνει καλά ο δούλος σου. Δηλαδή ξέρει ότι τα λόγια του που θα βγουν από το στόμα του έχουν εξουσία. Μα δεν τον άγγιξε, δεν τον πήραξε, δεν ήρθε κοντά του, δεν του μίλησε στα αυτή του. Ξέρει όμως ότι έχει εξουσία. Τι εξουσία έχει? Να θεραπεύσει. Δεν μιλάμε για δαιμόνια. Δεν μας αναφέρει ότι είναι δαιμονισμένος, είναι άρρωστος. Δηλαδή έχει εξουσία ο λόγος που θα πει ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύσει τον δούλο του από την ασθένεια που έχει, δηλαδή να γίνει υγιής. Θαύμασε ο Χριστός. Θαύμασε. Ναι, έχεις εξουσία. Γιατί ξέρω, και εγώ έχω εξουσία, ότι όταν πω στον δούλο μου στο στρατιώτη ότι πήγαινε εκεί πάει ή του λέει έλα, έρχεται. Έχω. Μου έχει δώσει το κράτος μια εξουσία. Το κράτος που έχει, που είναι οι Ρωμαίοι, από εκεί την έχει πάρει την εξουσία. Δηλαδή αν δεν υπακούσει ο στρατιώτης μου, έχω εξουσία να τον θανατώσω. Όμως η εξουσία που πιστεύει ότι έχει Χριστός, αυτός ο άνθρωπος που βλέπει, που ζητάει, δεν είναι, πώς το πούμε, είναι εξουσία να πάρει ασθένεια, αρρώστια. Έχει μεγαλύτερη εξουσία, μεγαλύτερη δύναμη. Δηλαδή η ασθένεια θα υπακούσει. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Το μικρόβιο δηλαδή θα υπακούσει και θα φύγει. Ο ιός που έχει, ό,τι και να έχει, δεν ξέρουμε τι, δεν αναφέρεται, είναι κατάκητος, άρρωστος. Σε άσχημη κατάσταση, όχι μόνο άρρωστος, πείτε το, άσχημης. Θα φύγει, θα έχει αυτή τη δύναμη. Ναι, το πιστεύει. Και θαυμάζει ο Κύριος μας. Γιατί βλέπει την καρδιά του ανθρώπου που έχει πίστη, σπλάχνα και αγάπη. Αυτά ζητάει να έχει. Και θαύμασε ο Κύριος. Να λέει ένας άνθρωπος, λέει, που δεν είναι από τον Ισραήλ, δεν έχει ζήσει αυτά που έχει ζήσει ο Ισραήλ και έχει αυτή την πίστη που πιστεύει ότι με ένα λόγο θα κάνει και ο λόγος έχει εξουσία. Ναι, και θαυμάζει αυτή την κατάσταση που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Πίστη, έχουμε πίστη. Υπάρχει ανθρώπινη πίστη, πιστεύω, αλλά υπάρχει και του Θεού πίστη. Αυτή που αποκτείται μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί πώς αποκτάς πίστη? Η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Αλλά πρέπει το Λόγο που διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε όπως και αν το θέλουμε, αυτό μέσα μας να δημιουργήσει πίστη. Γιατί αν είσαι πίστεως, δεν μπορεί να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ο Αβραάμ, τι του λέει ο Θεός, σήκω, φύγε, βγες από την πόλη σου, το χωριό σου, την πατρίδα σου και φύγε. Πίστε. Είχε πίστε. Πού θα πάω, Κύριε? Δεν, μια φορά, εμείς άμα πούμε κάτι θα έρθει. Πού πάω, πώς θα πάω, τι θα κάνω, με τι θα φύγω, πώς θα γυρίσω. Όλα αυτά μέσα στην μυαλό μας αντιστρέφουν την πίστη, αυτό που να πιστευτούμε τον Θεό. Έφυγε. Του λέγει ο Θεός κάτι και το έκανε αμέσως, χωρίς να φέρει σκεπτικό και λογισμούς. Ο Λότ, του είπαν οι άγγελοι, φύγε, θα καταστρέψει ο Θεός την πόλη. Μήπως δεν καταστρέψει, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, αυτό. Μα φύγε, του λέει, τι κάθεσαι και κάνει μέσα εδώ. Φύγε, θα καταστρέψει, η αμαρτία θα στις οπλήρες. Ο Θεός θα κάνει ζημιά, θα καταστρέψει, φύγε. Πήρε δρόμο και έφευγε. Δεν προλαβαίνω να πάω μέχρι εκεί κάτω. Να πάω σε αυτό το βουρναλάκι να κάτσω, να γλιτώσω. Πήγαινε την έκανε μια και τι να κάνει. Πώς θα κάνει πρώτα. Άντε, μέχρι εκεί. Διαφορετική καρδιά του ανθρώπου. Αλλιώς ένα εμπιστεύεται, αλλιώς εμπιστεύεται ο άλλος. Αλλιώς περπατάει ο ένας, αλλιώς περπατάει ο άλλος. Όπως πρέπει να περπατήσουμε, όπως θέλει ο Θεός.
και να φτιάξει την καρδιά μας όπως θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε και την άλλη θεραπεία με τη γυναίκα τη Χαναναία, διαβάσα. Μια γυναίκα η οποία και αυτή είναι ισιοφήνισσα. Αλλά λέγαμε είναι Ελληνίδα στο γένος. Δεν είναι από τον Ισραήλ. Και αυτή έχει πρόβλημα. Ασθενεί το παιδί της, έχει δαιμόνια. Δυσκολία της μέσα στη ζωή της. Πού θα πάει. Μιλάνε για τον Θεό, αλλά δεν βλέπουν πουθενά. Το αναφέρεται η Γραφή ότι μπορούσαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς ή οποιοσδήποτε άλλος να ελευθερώσουν τους ανθρώπους από τα δαιμόνια. Δεν μπορούσαν. Δεν υπήρχε ελευθερία. Άρα λοιπόν όποιος δαινόταν με τα δαιμόνια ήταν δεμένος. Ελευθερία δεν υπάρχει. Μάλιστα στις άνθρωποι του Θεού. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι να ελευθερωθούν. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν. Δεν γινόταν τίποτα. Δεν έγινόταν τίποτα. Καμία θεραπεία. Η μόνη θεραπεία που βλέπουμε μέσα στο λόγο του Θεού ήταν αυτή η λίμνη. Η μικρή λίμνη που υπήρχε και όποιος έβαινε πρώτος, άμα κουνιόταν το ίδιο, γινόταν καλά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Κύριε, γιατί είναι τόσα πράγματα. Γιατί. Γιατί η απιστία έχει γεμίσει η καρδιά των ανθρώπων. Και έχει γεμίσει απιστία από τον τις ορέξεις, τις επιθυμίες μας, τις εξουσία μας. Ότι είμαστε καλοί, ότι είμαστε οτιδήποτε άλλο. Ο λαός που έβγαλε ο Θεός μέσα από το Αίγυπτο δεν ήταν η καλύτερη. Δεν ήταν η καλύτερη. Έκανε μια επιλογή ο Θεός, βρήκε τον Αβραάμ, από εκεί τα παιδιά του, από εκεί μεγαλώσανε, βρήκε τον Ιωσήφ που πουλήθηκε και από εκεί δημιουργήθηκε μια ολόκληρη οικογένεια. Μεγαλώσαν όλοι οι υπόλοιποι και έγινε ένας ολόκληρος λαός. Α, είμαστε τα παιδιά του Θεού γι' αυτό. Δεν είναι όμως έτσι. Κάνουμε λάθος πολλές φορές. Και πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας και τον τρόπο μας. Αυτή η γυναίκα λοιπόν η Χαναναία βγήκε από τα όρια της. Γιατί είναι περιορισμένα. Δεν είναι εύκολο να μπεις μέσα σε έναν λαό άλλον, ναι. Και να κάνεις ό,τι θέλεις και να φωνάξεις και να κάνεις. Όχι. Βγήκε από τα όρια. Άρα υπήρχαν όρια που δεν μπορούσε να τα υπερβεί. Όμως η αγάπη της για το παιδί της που έχει δαιμόνιο και δαιμονίζεται την έβγαλε έξω από τα όρια. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα να τη συγκρατήσει κανείς. Κανείς δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Και πήγαινε και φώναζε και του λέγε μα Κύριε γε του Δαβίδ. Η θηγατέρα που δαιμονίζεται σκληρά. Άρα λοιπόν, γε του Δαβίδ. Οι γραφές μιλάγανε του το προφήτη ότι θα έρθει, θα ονομαστεί γιος του Δαβίδ, δηλαδή θα κάτσει στο θρόνο του Δαβίδ. Όλα αυτά που έχει αναγγελθεί, που είχε πει, που είπε ο Άγγελος στη Μαρία, όταν της είπε θα γεννήσεις, όλα αυτά είναι γραμμένα. Όλα αυτά είναι γραμμένα. Άρα λοιπόν θα έρθει ένας άνθρωπος, γνωρίζανε, θα είναι ο Μεσσίας. Θα κάτσει δηλαδή σαν βασιλιάς όπως τον Δαβίδ. Κανείς όμως μέσα στον Ισραήλ δεν τον φώναξε γιε του Δαβίδ. Μόνο ο τυφλός, ο Μαρτίμιος. Κανείς άλλος δεν τον έλεγε γιε του Δαβίδ. Του φώναξε ο Φαρισαίος Σίμων να τον κάνει το τραπέζι και επειδή ήταν η γυναίκα που πήγε και του πλήνει τα πόδια και έβρεχε τα πόδια με τα δάκρυά της και σκούπισε με τα μαλλιά της, τον αγγίζει. Αν ήξερε ότι αυτή η γυναίκα που τον αγγίζει, τι καρδιές είναι. Αυτές είναι οι καρδιές όλων μας. Δεν είναι των ανθρώπων αυτών μας. Αυτός μας φανερώνει μέσα στον λόγο τι είναι η καρδιά μας, πώς είναι η καρδιά μας. Αυτό φανερώνει. Τι είναι η καρδιά μας. Και αυτή από τον πόνο της που κατάλαβε ότι δεν μπορεί να πάρει αλλού θεραπεία, άρχισε να παρακαλάει τον Κύριό μας. Να τον παρακαλάει να την ελεήσει. Και ο Κύριος ο Θεός δεν αποκρίνεται. Καμιά φορά όταν το διαβάσουν πολλοί θα πούνε καλά. Να αποκρίνεται, δεν τη θέλει, είναι εκτός του λαού Ισραήλ. Δεν κάνει ό,τι κάνει. Να διαβάσαμε όσο εδώ ότι Θεός δεν είναι ότι δεν θέλω. Καμιά φορά
όταν δεν μπορεί ο Θεός να σου. Όταν οι άνθρωποι είναι κλειστοί, δεν μπορεί να είναι η συνδυάνειά μας να καταλάβουμε τις γραφές. Δεν εξηγούνται οι γραφές, άμα δεν ο Θεός να μας ανοίξει τη διάνοιά μας να καταλάβουμε. Δεν μπορεί να τις καταλάβουμε. Και μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι σκληρότητα. Που αν θεωρήσουμε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται. Που αν θεωρήσουμε ότι ο Κύριος δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μας βοηθήσει όμως να καταλάβουμε τις γραφές. Να μας δείξει τη διάνοιά μας να καταλάβουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα να ξανά το παρακαλάει. Κύριε, σε παρακαλώ. Κόρη μου, δαιμονίζεται. Κύριε, σε παρακαλώ. Έλα. Και έκραζε. Και ακολουθούσε. Όπως βλέπουν λοιπόν οι μαθητές του, Κύριε, του επαρχόμενο, απόλυσέ την. Κράζει πίσω μας, δεν γίνεται λέει. Τι φωνάζει λέει από πίσω μας, απόλυσέ την. Απόλυσέ την. Απόλυσέ την, υπάρχουν πολλές κουβέντες. Αλλά κάποια φορά που το θεωρούμε έτσι, πώς, αφού δεν την απαντάς, δεν σταματάς, δεν της δίνεις σημασία, διώκτηνε. Να μην έρχεται συνέχεια να φωνάζει από πίσω μας, είναι κουραστικό αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να κηρύξουμε τον λόγο του Θεού και αυτή έχει από πίσω μας και φωνάζει συνέχεια από πίσω μας. Δεν είναι καλό. Όμως ο Κύριος απαντώντας της λέει, δεν στάθηκα λέει παρά μονάχα για τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Δεν ήρθατε για εσάς. Δεν ήρθατε για εσάς, ήρθα μόνο για τον Ισραήλ. Εκείνη δε καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε λέγοντας, Κύριε, βοήθαμε. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να φαίνεται κανένα φορά να μην έχει μια απάντηση ο Θεός. Προσευχόμαστε και ζητάμε. Δεν παίρνουμε απάντηση. Δεν απαντάει ο Θεός. Γιατί και δεν απαντάς, εγώ δεν είμαι από το λαό σου. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν είμαι από το λαό σου, τον Ισραήλ, δεν μου δίνεις απάντηση. Δηλαδή, δεν θα διακριθείς για μένα. Δηλαδή, εγώ, επειδή δεν ξέρω τι, ο Κύριος είναι μακριά από μένα. Όχι. Θέλω βοήθεια, Κύριε. Και του φανερώνει και της λέει, δεν είναι καλό λοιπόν να πάρουμε λοιπόν το ψωμί παιδιών να το ρίξουμε στα σκυλάκια. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό δηλαδή να πάρουμε το ψωμί που τρώνε τα παιδιά, βασιλιάδες και να το δώσουμε στα σκυλάκια. Δεν είναι καλό. Όμως βλέποντας η γυναίκα αυτή ότι αφού σταμάτησε ο Χριστός και πιάσει κουβέντα, τώρα θα πάω. Δεν θα σταματήσω να ζητήσω. Γιατί λέει μέσα, Κύριε μας, τρως. Όταν δώσε ένα ψωμί, ψυχουλάκια πέθανε κάτω. Τα σπίτια τώρα τα ψυχουλάκια. Ένα ψυχουλάκι. Αν αυτά τα ψυχουλάκια πέθανε κάτω, τα σπίτια τώρα είναι όμως. Και ρωτάνε, εγώ αυτό θέλω. Δεν ζητάω. Δεν ζητάω να μου δώσει το ψωμί των παιδιών, το ψυχουλάκια. Ω, γυναίκα λέει, μεγάλη σου η πίστη. Γιατί είναι ο ο Θεός μας, για να φανερωθεί η εξήτηση, ο πόνος, η αγάπη της, για να λάβει αυτό που θέλει και η επιμονή της ότι το λίγο, αυτό το λίγο που θα πάρει, θα τη φλογηθεί. Ζητάμε πολλές φορές, ζητάμε, τίποτα, απλά πράγματα. Λίγα πράγματα. Αυτό το λίγο που αν πάρεις από τον Κύριο θα γίνει μεγάλο. Θα πάρεις την ευλογία σου. Πρέπει να σταματήσουμε τον Κύριο και να πάρουμε κουβέντα από πάνω του. Από το στόμα του. Για κάθε τι πρέπει ο Κύριος να μιλήσει. Δεν γίνεται μόνο του. Αλλά θέλει μέσα μας να δει την επιμονή μας, την πίστη μας. Όλα εξαρτούνται από την πίστη. Και η πίστη εργάζεται μέσα στη ζωή μας για να λάβουμε. Γιατί αν πίστες που δεν μπορούμε να βαρθίσουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ο Κύριος εργάζεται και θα εργαστεί με την Εκκλησία Του, με τους πιστούς Του. Δεν θα τα κάνει όλα ο Κύριος. Εδώ έχει 3 χρόνια, 3,5 χρόνια μαθητείας με τους μαθητές Του,
και οι μαθητές σε εμάς. Το έργο του Θεού το θέλει από εμάς. Και όλα αυτά είναι μια θεωρία, μια ανάλυση των πραγμάτων, το πώς θα πρέπει να εργαστούμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς θα εργαστούμε τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εμείς είμαστε τα παιδιά Του και εμάς θέλει ο Θεός να εργαστεί με εμάς. Τώρα, Κύριος μας έκανε το έργο Του, είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Μεσητεύει για να μας διατηρήσει από τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Κάνουμε τα λάθη μας, δεν είμαστε τέλειοι, αγωνιζόμαστε. Και ο Θεός θέλει να εργαστεί τώρα με εμάς και θέλει να μαθητεύσουμε πώς θα μπορέσουμε να εργαστούμε. Να εξητάμε, να παρακαλάμε, να προσευχόμαστε, να έχουμε σπλάχνα, να έχουμε εκτισμούς, να έχουμε αγάπη, θέληση μέσα στη ζωή μας, γιατί δύναται ο Θεός να κάνει τα πάντα. Και θέλει ο Θεός να κάνει τα πάντα, αλλά πρέπει να φτιάξει. Και αυτό τα φανερώνει. Φανέρωσε την καρδιά της, φανέρωσε την πίστη της, γιατί όλα αυτά έγιναν όχι στα κρυφά, στα φανερά. Στα φανερά. Όπως πήγαν οι τέσσερις οι άνθρωποι, κατεβάσαν τον παραλυτικό μπροστά στον Θεό και ο Θεός τι είπε. Βλέποντας την πίστη των ανθρώπων αυτών, δεν βλέπει την πίστη του παραλυτικού, βλέπει την πρόθεση, την πίστη των ανθρώπων αυτών να πάνε τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Κυρίου για να πάρουν θεραπεία. Είπε συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες του ανθρώπου. Βλέποντας την πίστη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μέσα την πίστη ότι ο Θεός θα κάνει κάτι για τον παραλυτικό, αλλά η αγάπη τους ότι για να τον θεραπεύσει δεν σταμάτησε με τίποτα. Κρεμίσανε μια στέγη και τον φάνανε μπροστά. Με τίποτα. Επειδή δεν μπορούσαν να τον πάνε μπροστά από τα πολλοί κόσμος, τι κάνανε. Δεν σταματάει η πίστη. Η πίστη δεν σταματάει. Μέχρι να πάρεις το αυτό που θέλεις, να μην σταματάς με πίστη να προσεύχεσαι και να ζητάς. Γιατί λέει μέσα το προσεύχεσαι να έχεις πίστη ότι θα το λάβεις. Έτσι λέει ο Ιάκωβος. Όταν πας και έχεις λυπή σοφία και ζητάς από τον Θεό που δίνει ο Θεός, πρέπει να έχεις πίστη ότι θα το λάβεις. Και όταν έχετε αιτήματα λέει και προσευχόμενοι να ευχαριστείτε τον Θεό λέει που τα έχετε λάβει. Προσέχεις στον Θεό ότι το έχεις λάβει. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί πάμε στον Θεό πολλές φορές. Όλοι μας πάμε πολλές φορές. Δεν ξέρω, ούτε τον εαυτό μου πολλές φορές. Και το ζητάω, Κύριε, δώσε μου. Όχι να πω, Κύριε, το έχω λάβει. Γιατί η σωτηρία μας είναι δεδομένη. Δεδομένη ότι είμαστε στον ουρανό. Δεδομένη. Ο θρόνος μου πάνω στον ουρανό είναι, η θέση υπάρχει. Πνευματικά είμαστε στον ουρανό. Σαρκικά ζούμε στη γη. Πνευματικά είμαστε στον ουρανό. Ο Θεός μας κάνει σωτηρία. Ο πιστεύων σε με έχει ζωή όλη. Όχι θα έχει όταν τελειώσει το έργο του εδώ στη γη. Όχι, το έχει. Άρα λοιπόν η θέση σου, η θέση μου στον ουρανό υπάρχει. Υπάρχει. Είναι δοσμένη εκεί. Τώρα τι κάνω. Εγώ εργάζομαι αυτό μέσα στη ζωή μου, τη βεβαίωση αυτή ότι εγώ είμαι στον ουρανό, να διορθώσω και το ψυχικό σου κόσμο, ο οποίος αυτός επηρεάζεται το πνευματικό. Αυτό. Οι λογισμοί μας που είναι σαρκικοί, επηρεασμένοι μέσα από τον κόσμο που ζούμε, επηρεάζουν το πνευματικό κόσμο να ενορθωθεί. Και πρέπει να τον αγωνιστούμε να τα νικήσουμε όλα αυτά. Να βγούμε νικητές. Δεν γίνεται όλα και αυτομάτως και αμέσως και γρήγορα. Όχι. Γιατί η καρδιά μας που είναι όλη δύσκολη και σκληρή, θέλει αγώνα να γίνει σαρκική. Γιατί να γίνει σαρκική. Γιατί σαρκική που η καρδιά έχει σπλάχνα.
Έχει αγάπη. Τι κάνει η αγάπη, τον αγαπά τον σύντροφό μου? Όχι. Η αγάπη είναι δεδοσμένη και καθαρή στο 13ο κεφάλαιο της Κορινθίους. Που λέει, εκεί η αγάπη μακροθυμεί. Έτσι. Δεν ζητάει τα εαυτής. Ό,τι διαβάσουμε μέσα για την αγάπη είναι για τον άλλον. Είναι να δώσεις. Δεν είναι για να πάρεις. Είναι για τον άλλον. Μακροθυμείς για τον άλλον. Υποφέρεις και υπομένεις για τον άλλον. Όλο για τον άλλον. Για τον εαυτό σου τίποτα. Δεν λέει μέσα για τον εαυτό σου τίποτα. Τίποτα. Αν το διαβάσουμε, δεν αναφέρει τίποτα για τον εαυτό μας. Ό,τι είναι η αγάπη δίνει. Και εμείς όταν μιλάμε για αγάπη θέλουμε να πάρουμε. Όχι να δώσουμε. Κάνουμε το αντίστροφο. Κάνουμε το λάθος. Ο Θεός μας αγαπάει. Πώς μας αγαπάει? Έδωσε το γιο του. Έδωσε. Το βλέπουμε. Αυτή είναι η πράξη. Έτσι μας αγάπησε ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο. Έδωσε το γιο του. Έδωσε. Δεν ζήτησε τίποτα. Δεν ζητάει τίποτα για τον εαυτό του. Δίνει. Και ο Θεός δίνει. Και πρέπει να μάθουμε να δίνουμε. Και εμείς είμαστε όλοι πολλές ζητάμε. Δεν δίνουμε. Δύσκολο να δώσουμε. Πρέπει να εργαστεί ο Θεός στην καρδιά μας για να δώσουμε. Γιατί οι άνθρωποι δεν δίνανε. Το διάβασμα εγώ δεν είναι, χρειάζεται πολύ. Λέει ο Χριστός στο Ιωάννη, δόξα από ανθρώπους δεν παίρνω, αλλά σας έκανα γνωστό ότι δεν έχετε μέσα σας την αγάπη του Θεού. Μας φανερώνει ο Θεός ότι δεν έχουμε την αγάπη του Θεού. Δεν την έχουμε. Μέσα σε άνθρωποι που διαβάζετε τις γραφές, έχετε τις επαγγελίες, έχετε τα πράγματα μέσα, όμως δεν έχετε αγάπη. Γνώση μπορεί να έχετε, να ξέρετε το Ευαγγελίο ανακατοτά και να ξέρετε που το λέει κάθε τι. Πως αγάπη δεν έχετε. Σας φανερώνω ότι δεν έχετε αγάπη. Δεν ήθελε ο Θεός να κάνει κακό. Μας φανερώνει ότι δεν έχουμε αγάπη. Και επειδή δεν έχουμε αγάπη, κύριε, μας βγάζεις έξω. Όχι. Θέλω να σας φτιάξω, να σε διορθώσω. Όντως δεν έχουν αγάπη. Γιατί θα πούμε ένα άλλο κομματάκι. Είναι στο Λουκά, στο 13ο κεφάλαιο. Στο 10 εδάφιο. Κατά Λουκά. 13. 13 στο 10 εδάφιο. 1398 σελίδα μαθήν. Λέει, και το Σάββατο εδίδασκε σε μία από τις συναγωγές. Και να σου, μία γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενείας 18 χρόνια και ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να σηκωθεί εντελώς όρθια. Και ο Ιησούς βλέποντάς την φώναξε και είπε, γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την ασθένειά σου. Και έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως ανορθώθηκε και δόξασε τον Θεό. Αποκρινόμενος δε ο αρχισυνάγωγος, επειδή αγανακτούσε ότι ο Ιησούς θεράπευε κατά το Σάββατο, έλεγε στο πλήθος, υπάρχουν 6 μέρες οι οποίες πρέπει να εργάζεστε. Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι κατά την ημέρα του Σαββάτου. Και ο Κύριος λοιπόν απάντησε σε αυτόν και είπε, υποκριτή, κάθε ένας από εσάς δεν λύνει το βόδι του κατά το Σάββατο ή το γαϊδούρι του από τη φάτνη και φέρνοντάς το να το ποτίσει. Αυτή που είναι θυγατέρα του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς, προσέξτε, την έδεσε 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από το δέσιμο κατά την ημέρα του Σαββάτου. Δεν υπήρχε αγάπη. Δεν υπήρχε αγάπη. Βλέπω μια γυναίκα 18 χρόνια δεμένη από τον Σατανά. Και επειδή ο Χριστός είπε, θεραπευμένη είσαι, βγήσαι, είναι καλά και φύγει. Αγανάκτησε. Αγανάκτησε. Καμιά φορά και η καρδιά μας είναι σκληρή. Αντί να δούμε ότι ο άνθρωπος έγινε καλά, θεραπεύθηκε, ελευθερώθηκε από τα ναρκωτικά, ελευθερώθηκε από το ζόγκο, ελευθερώθηκε από οτιδήποτε, από το πάθος, από το τσιγάρο και ένα απλό πράγμα. Και το τσιγάρο είναι απλό πράγμα. Και επειδή είναι απλό πράγμα,
το θεωρήσουμε απλό, ο άλλος όμως δεν μπορεί να είναι δει, είναι δεμένος. Ένα απλό πράγμα είναι καμιά φορά. Για μένα το θεωρώ απλό γιατί δεν έχω καπνίσει. Δεν έχω καπνίσει. Θα γλαμάρισε κανένα. Ποτέ. Το τσιγάρο έχω βάλει στο στόμα. Αλλά δεν ακολούθησε το τσιγάρο. Και το βλέπω εγώ απλό πράγμα. Αλλά άλλα πράγματα δεν έχω κρατήσει. Και δεν ελευθερώνει εύκολα. Ο καθένας έχει κάτι. Και είναι δεμένα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ότι ο Θεός ενεργεί θαυμαστά και κάνει μεγαλεία. Η καρδιά μας σκληραίνει και γινόμαστε ενάντια. Αυτοί εκεί πέρα, ξέρω εγώ, χορεύουν και κάνουν και σηκώνουν τα χέρια τους παλαμάκια και βαράνε. Ξέρω το Θεό. Α, αυτοί κάνουν έτσι ή αυτό κάνουν το άλλο. Γινόμαστε φαρισαίοι και κριτές ανθρώπων που ο Θεός τους επισκέπτεται. Που ο Θεός θέλει να του κάνει καλά, θέλει να του ευλογήσει. Και εμείς αντιστεκόμαστε, γιατί έτσι ή τι άλλο. Και δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε αυτά που ο Θεός κάνει. Και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτές που κάνει, τις ενέργειες που κάνει, και κάνει σκληρότητα. Δεν υπήρχε αγάπη. Σας φανέρωσα, λέει ο Χριστός, ότι δεν έχετε αγάπη. Δεν είχαν αγάπη. Γιατί αν βλέπαν αυτή τη γυναίκα που είναι 18 χρόνια, δεν είναι, μιλάμε 18 χρόνια, να έχει σκύψει κάποιος καμπουριασμένη και να μην μπορεί να σηκώσει το σώμα της. Και δεν ήταν ασθένεια, ήταν δεμένη από τον διάβολο. Προσέξτε λέει, είναι δεμένη από τον διάβολο και ο Θεός την έλυσα. Και εσείς δεν βλέπετε ότι τις ενέργειες που κάνει ο Θεός, γιατί αυτό που ο Κύριος κάνει, δεν είπε τίποτα για τον εαυτό του. Δεν ζητάει δώσει τον εαυτό του, γιατί και μια φορά εμείς αν κάνουμε κάτι, θα κουκόρδια θα είμαστε όρθιοι. Αυτή είναι η καρδιά μας, δυστυχώς. Μα κάνει να μείνουν ταπεινοί και να βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Και ο Θεός έλεγε και δηλώνει τη δόξα στον Πατέρα Θεό, δεν πουθενά δεν πήρε τίποτα. Δεν ζητάω δόξα από ανθρώπους, λέει. Εγώ φανερώνω τα έργα του Θεού, ότι ο Θεός θέλει να κάνει έργα, θέλει να κάνει μεγάλη. Και είναι δεμένη αυτή η γυναίκα και επειδή είναι Σάββατο, έλα τι άλλε μέρε, σαν σεξι. Ωραία. Την Παρασκευή, την Πέμπτη, τη Δευτέρα, την Κυριακή, τη θεράπευσε, άρχισε να αγωγεί. Έκατσε, έκανε προσευχή, έκανε νηστεία, έκανε ό,τι έκανε να κάνει. Ό,τι σου λέω λόγου του Θεού, ό,τι σε προτρέπει λόγου του Θεού. Για να γίνει αυτή η γυναίκα καλά, να θεραπευτεί. Έκανε τίποτα. Όχι. Όχι. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί φανερός, ο Θεός φανερώνει τις καρδίες των ανθρώπων. Δεν έχετε αγάπη. Και δεν έχουμε αγάπη. Η αγάπη κινεί τα νήματα, γιατί η αγάπη είναι η τελειότητα που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Πίστης, ελπίσης, αγάπη, που λέγεται χαρά. Τι θα μείνει στο τέλος, μόνο η αγάπη θα μείνει. Αλλά η αγάπη εργάζεται με πίστη. Με πίστη στο χέρι του Θεού, στο λόγο του Θεού, ότι έχει εξουσία και δύναμη Θεός. Απλά πράγματα του λέει, το φόδι σου, το Σάββατο θα το πλύσεις, θα το πας, θα το ποτίσεις. Αυτή δεν είναι εργασία. Όχι, αυτό το φόδι πρέπει να το ποτίσω. Αυτό δεν είναι εργασία. Επειδή έβαλε το χέρι της απάνω το Σάββατο, αυτό είναι εργασία. Δηλητήσουμε το κόνοπα και αφήνουμε την κάρδη. Αυτές είναι οι καρδιές μας. Και θέλει ο Θεός να μας αλλάξει. Να μας τελειοποιήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας αλλάξει για να εργαστεί το έργο Του μέσα στη ζωή μας. Να μας γεμίσει με σπλάχνα, με αγάπη, με πίστη και ελπίδα ότι ο Θεός θα κάνει όχι μόνο αυτά και πολύ μεγαλύτερα λέει θα κάνω. Πολύ μεγαλύτερα θα κάνω για να θαυμάσετε και να δοξάσετε και να έχουμε καρπό στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.